Σοφία, ότι ακούσουμε το Αγιο Πάση και το Πνεύμα Σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, τον άγνωσμα προσχωμέν. Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επί γηνός κοιτών ιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επί γηνός κοι, ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε, δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, άρετε των ζυγών μου εφ' ημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράως ημί και ταπεινώς την καρδία και βρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστι. Κύριε, δόξα Σοι. Ο Άγιος Παΐσιος που εορτάζουμε σήμερα αγάπησε τον Θεό πάνω απ' όλα, εξ όλης της ψυχής και καρδίας και διανοίας και ισχύος. Και όλοι καλούμαστε να τον μιμηθούμε. Πολλοί έλεγε μιλούν για αγάπη και ενότητα, οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με το Θεό, γιατί δεν τον έχουν αγαπήσει, ούτε έχουν αγάπη αληθινή. Αγάπη αληθινή έχει εκείνος που έχει ορθή πίστη, ζει κοντά στο Θεό, είναι ενωμένος με το Θεό. Και τότε ο Θεός ζωγραφίζεται στο πρόσωπο του, έχουν το πρόσωπο του Θεού. Η αληθινή αγάπη είναι αγκαλιασμένη με την ύπαρξη, σαν δύο αδέλφια δίδυμα, πολύ αγαπημένα. Η αγάπη δεν χωρίζει από την ταπείνωση. Μέσα στην αγάπη βρίσκεις την ταπείνωση και μέσα στην ταπείνωση βρίσκεις την αγάπη. Αυτές οι δύο αρετές συγκινούν και κάπτουν το Θεό και ανεβάζουν το πλάσμα Του στον ουρανό. Αλλά μαζί με την αγάπη στο Θεό, ο Άγιος Παΐσιος καλλιέργησε σε μέγιστο βαθμό και την αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη μας προς τον Θεό, έλεγε, φέρνει την αγάπη προς τον πλησίον, διότι όποιος πλησιάζει στον Θεό είναι πλησίον όλων των ανθρώπων, όπως και οι Άγιοι. Αλλά και στην αγάπη μας προς τον πλησίον κρύβεται η μεγάλη αγάπη μας προς τον Θεό. Από το πόσο αγαπά κανείς τον πλησίον του, μπορεί να καταλάβει το πόσο αγαπά τον Χριστό. Ας υποθέσουμε ότι ένας φτωχός πάει σε κάποιον και του ζητάει μία φανέλα και εκείνος του δίνει την καλύτερη που έχει. Από αυτό φαίνεται το πόσο πολύ αγαπάει τον Χριστό, αφού στον αδελφό που είχε ανάγκη του έδωσε ό,τι καλύτερο είχε. Αν ο άνθρωπος ζει έτσι, τότε αισθάνεται μέσα του την αγάπη στον Θεό και τη Θεία Παρηγορία και παράκληση. Αν η ψυχή, λέει και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής στο βιβλίο του, το οποίο έχει τίτλο «Λόγος ασκητικός», τα 100 πρακτικά κεφάλαια και βρίσκεται στον πρώτο τόπο, τόμο της Φιλοκαλίας, λέγει στο 33ο κεφάλαιο, «Αν η ψυχή χωρίς καμία αμφιβολία ή φαντασία ανάβει στην αγάπη του Θεού, παρασύροντας με κάποιο τρόπο και το σώμα στο βάθος της ανέκφρασης εκείνης Θείας Αγάπης, είτε αυτό είναι ξύπνιο, είτε όταν με τον τρόπο που προείπα
έρχεται σε ύπνο όπου ενεργεί η Θεία Χάρις και δεν σκέφτεται τίποτε άλλο παρά μόνο το αντικείμενο της αγάπης, δηλαδή τον Θεό, ας γνωρίζει ότι η τέτοια αγάπη είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Λέει, όπως προείπα, γιατί μίλησε και προηγουμένως στα δύο προηγούμενα κεφάλαιά του για αυτό το θέμα της διάκρισης μεταξύ της αληθινής εν Χριστώ παρηγορίας και της ψεύτικης δαιμονικής παρηγορίας που δίνεται μερικές φορές στους ανθρώπους, τους αγωνιστές, τους πνευματικούς, την ώρα που πάνε να κοιμηθούν, είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνου και έχουν μία μέτρια ένταση προσευχής. Και τότε ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτό το διάστημα και προσπαθεί να τους πλανήσει με ψεύτικες παρηγοριές και ευχαριστήσεις, αλλά όχι εκ Θεού, ευχαριστήσεις δαιμονικές. Αν η ψυχή όμως είναι τελείως δοσμένη στον Θεό και μέσα της και αυτή η αγάπη προς τον Θεό, τότε δεν μπορεί ο διάβολος να κάνει τίποτε. Αντιλαμβάνεται αυτή η ψυχή τις δαιμονικές πλάνες και απάτες. Καθώς εφραίνεται ολόκληρη η ψυχή, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, από την ανίποτη εκείνη γλυκύτητα, τίποτε άλλο δεν μπορεί τότε να σκεφτεί, γιατί χαίρεται με ανυποχώρητη χαρά. Αν όμως μέσα σε αυτή τη Θεία ενέργεια ο νους αισθανθεί και την παραμικρή αμφιβολία, η ακάθαρτη σκέψη, αν και κάνει χρήση του Θείου ονόματος για άμυνα και όχι μάλλον από αγάπη μόνο του Θεού, τότε πρέπει να εννοήσει ότι η παρηγοριά εκείνη προέρχεται από τον απατεώνα διάβολο και είναι χαρά επιφανειακή. Αυτή η χαρά είναι άγευστη και άτακτη και προξενείται από τον εχθρό που θέλει να νοθεύσει την ψυχή. Γιατί όταν δει το νου να καυχέται για την πείρα της αισθήσεώς του, ότι έφτασε δηλαδή σε αίσθηση Θεού και αισθάνεται τον Θεό και έχει γεύση της Θείας Αγαθότητας και αγάπης, τότε, όπως προείπα, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, προκαλεί με αγαθοφανείς παρηγοριές την ψυχή. Έτσι αυτή παρασύρεται από την χάβνη και κάθιγρη εκείνη η γλυκύτητα και δεν καταλαβαίνει την ένωση του πονηρού πνεύματος μαζί της. Από αυτό διακρίνουμε το πνεύμα της αληθείας από το πνεύμα της πλάνης, το οποίο πνεύμα της πλάνης συνδέεται με αυτή την χάβνωση, με αυτή την κάθιγρη γλυκύτητα. Και οπωσδήποτε υπάρχει εκεί που πάει να παρισφρήσει και η υπερηφάνεια, η κάφηση. Είναι όμως αδύνατο, λέει ο Άγιος, να γευθεί κανείς με αίσθηση ψυχής τη Θεία Αγαθότητα ή να λάβει αισθητή πείρα της κακίας των δαιμόνων, αν δεν γνωρίσει με βεβαιότητα ότι η χάρη έχει κατοικήσει στο βάθος του νου του, ενώ τα πονηρά πνεύματα βρίσκονται γύρω από τα μέλη της καρδιάς. Βρίσκονται γύρω και όχι μέσα στο κέντρο της καρδιάς. Αυτό δεν θέλουν ποτέ οι δαίμονες να το πιστεύουν οι άνθρωποι, για να μην οπλίζεται ο νους τους εναντίον τους με την μνήμη του Θεού. Όμως αυτή είναι η αλήθεια. Πριν το βάπτισμα, στο κέντρο της καρδίας είναι ο διάβολος και η δαιμονική ενέργεια. Μετά το βάπτισμα, στο κέντρο της καρδίας είναι ο Θεός και το Πνεύμα του Άγιου. Και οι δαίμονες είναι στην περιφέρεια της καρδίας και προσπαθούν με την υγρότητα των ειδονών, με αυτές τις ψευτοευχαριστήσεις και ψευτοειδονές, να δελεάσουν τον άνθρωπο και να ελκύσουν την καρδία του. Ο άνθρωπος πρέπει να το γνωρίζει αυτό και μέσα από το βάθος της καρδίας του να επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού
και έτσι να εξουδετερώνει τις παγίδες του διαβόλου. Εάν αναμφιβόλου και αφαντάστο κινήσει η ψυχή προς την αγάπη εξάπτητε του Θεού, έλκουσα ως περί και το σώμα εις το βάθος της αγάπης εκείνης της αρήτου, ή εγρηγορότος, ή ο ήρικα τρόπο, ή εις ύπνον ερχομένου του υπό της Αγίας Χάριτος ενεργουμένου, μηδέν άλλο τότε εναούσα όλος ή τούτο μόνον, ισόπερ κινείται, η δε νεδί του Αγίου Πνεύματος είναι την ενέργεια. Λέγει στο πρωτότυπο, πώς θα ξεχωρίσουμε την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από την ενέργεια του Δαιμονικού Πνεύματος? Εάν η ψυχή φλογίζεται στην αγάπη του Θεού με κίνηση χωρίς αμφιβολία και φαντασία, έρχοντας τρόπον τεινά και το σώμα στο βάθος της, στο βάθος της ανεκφράστου εκείνης αγάπης, ενώ δέχεται δραστικώς την Θεία Ενέργεια από την Αγία Χάρη, ή εν εγρηγόρση, ή με τον τρόπο τον οποίο έχω πει, ή όταν έρχεται το σώμα στην κατάσταση του ύπνου, ώστε η ψυχή τότε να μην σκέπτεται εντελώς τίποτε άλλο παρά αυτό μόνο στο οποίο κινείται, δηλαδή στην άκρατη αγάπη του Θεού. Τότε η ψυχή πρέπει να γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η δυνομένη γαρ όλη υπεκίνης της αφράστου γλυκύτητος ουδέν έτερον δύναται τότε εννοήν, επειδή ανενδότω τινή ενεφραίνεται χαρά. Διότι εφρενωμένη ολόκληρη από εκείνη την ανεκλάλλητη γλυκύτητα, τίποτε άλλο δεν μπορεί τότε να σκέπτεται, επειδή εφραίνεται εντός της με μια ακατάπαυστη χαρά. Όταν ο άνθρωπος ζει εν Αγίω Πνεύματι, όταν ζει με την κατά Χριστόν άσκηση και την ορθόδοξη πίστη, τότε συν το χρόνο καθαρίζεται και έχει την ουράνια γεύση της Θείας Αγάπης και αληθινές και γνήσιες εμπειρίες παρακλήσεως του παρακλήτου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Εάν δε αμφιβολίαν όλος ή ρυπαράν την αένιαν ο νους εν το ενεργήστε συλλάβει, ή και το Αγίο Κέχριτε ονόματι, προς άμυνα του κακού και όχι μάλλον προς αγάπη μόνο του Θεού, δίνω ειν ότι ως εκ το απατεώνος εστίν εκείνη παράκλησης, χαράς εμφάση. Και τώρα μας λέγει και τις ενέργειες του Δαιμονικού Πνεύματος και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε. Εάν λέγει ο νους, ενώ δέχεται την ενέργεια της Χάριτος, δεχθεί κάποια αμφιβολία ή ρυπαρή σκέψη, και αν χρησιμοποιεί το Άγιον Όνομα του Κυρίου Ιησού για την άμυνα του κακού μάλλον και όχι μόνο για την αγάπη του Θεού, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι πράγματι από τον απατεώνα είναι η παρηγοριά εκείνη με την φαινομενική εμφάνιση της χαράς. Είναι μπερδεμένο πράγμα δηλαδή αυτή η ψευτοχαρά που δίνει ο διάβολος και έχει μέσα ανακατεμένα και αμφιβολία και ρυπαρούς λογισμούς. Η δε χαρά εκείνη, η δαιμονική δηλαδή, η ψεύτικη, άπιος εστί, είναι όλη ανούσια και αδιάθετος όλη και ακατάστατη. Μη χεύεστε θέλοντος του εχθρού την ψυχήν, επειδή θέλει ο εχθρός να μοιχευθεί η ψυχή. Όταν ήδη τονούν τη πείρα της εαυτού αισθήσεως ακριβώς καυχόμενων, όταν δει τονούν να υπερηφανεύεται για την με ακρίβεια εμπειρία της αισθήσεως του, τότε γάρ παρακλήσεση της ίνος έφην Χριστοφανέση προσκαλείται την ψυχήν,
είναι διαφορουμένης αυτής υπό της χάβνης εκείνης και καθήγρου ιδίτητος, αγνώριστος αυτή γέννητο η μίξης του δολίου. Τότε βέβαια με κάποιες φαινομενικά αγαθές παρηγοριές, όπως είπα, καλεί προς τον εαυτό του την ψυχή, ώστε αφού αυτή αλλοιωθεί από τη χάβνη εκείνη και κάθιγρη γλυκύτητα, ήθελε γίνει απαρατήρητη η ανάμιξη του δολίου διαβόλου με αυτήν. Εκ τούτου γνωσόμεθα το πνεύμα της αληθείας και το πνεύμα της πλάνης. Από αυτό επομένως θα γνωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας και το πνεύμα της πλάνης. Αδύνατον μέντι ή της Θείας Χριστότητος ενεστήσει γεύσας θετινά ή της των δαιμόνων πικρίας αισθητός πειραστήνε ή μη της εαυτόν πληροφορήσει την μεν χάριν εις το βάθος του νου κατεσκηνοκένε τα δε πονηρά πνεύματα περί τα μέλη της καρδίας ενδιατρίβει. Είναι αδύνατον λοιπόν κάποιος να γευθεί με αίσθηση ψυχής την Θεία Αγαθότητα ή να λάβει αισθητός πείρα της πικρίας των δαιμόνων, εάν δεν λάβει εσωτερική πληροφορία ότι η μεν χάρις έχει εγκατασταθεί στο βάθος του νοός. Τα δε πονηρά πνεύματα παραμένουν γύρω από τα μέλη της καρδίας. Όπερ ουδέποτε θέλουσιν παρά ανθρώπις πιστευθήνε οι δαίμονες, ή να μη ο νους τούτο αυτό ειδός ακριβώς, τη μνήμη του Θεού κατά αυτόν οπλίζεται. Και αυτό βέβαια, ουδέποτε θέλουν οι δαίμονες να γίνει πιστευτό από τους ανθρώπους, τότε δηλαδή στο κέντρο της καρδίας των βεβαπτισμένων Ορθοδόξων είναι το Πνεύμα του Άγιο, είναι ο Θεός και στην περιφέρεια της καρδίας οι δαίμονες. Δεν θέλουν αυτό οι δαίμονες να το γνωρίζουμε για να μην τους πολεμάμε, για να μην οπλίζεται ο νους εναντίον τους με την μνήμη του Θεού, επειδή γνωρίζει αυτό με βεβαιότητα. Όμως αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και αυτό και ο Άγιος Παΐσιος που εορτάζουμε σήμερα, σαν μέσα από έναν πύργο, από ένα χαράκωμα, από ένα οχυρό φρούριο, από το κέντρο της καρδίας μας, καλούμαστε να επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και έτσι να πυροβολούμε και να εξωτερώνουμε τον εχθρό, ο οποίος έρχεται γύρω από την καρδία και προσπαθεί να μπει μέσα στο κέντρο αυτής και να την καταλάβει. Να πυροβολούμε πνευματικά, να μαχόμεθα με θάρρος, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, φωνάζοντας μέσα από το βάθος της καρδιάς μας και παρακαλώντας τον Κύριο. Και έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία επίθεση του εχθρού, αλλά θα το δούμε να συντρίβεται και να εξωτερώνεται και να υποχωρεί και να απομακρύνεται. Ας παρακαλούμε και τον Άγιο Παΐσιο να γίνει άρρωγος εις αυτόν τον αγώνα της καρδιακής προσευχής, της νύψεως, της πνευματικής εγρηγόρσεως, της καθάρσεως της καρδίας μας από τα πάθη και από κάθε ειδονή και πλάνη δαιμονική, έτσι ώστε με τη χάρη του Θεού και της Βασιλείας Του. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.